διαφορά στην ατμόσφαιρα. Καθώς δεν υπάρχει το τεράστιο άγχος που συνοδεύει ανελιπώς όλα τα παιχνίδια που γίνονται για το πρωτάθλημα. Σήμερα λοιπόν οι γηπεδούχοι επιστρέφουν εδώ, έπειτα από την ήττα εκτός έδρας. Και με τη βοήθεια της εξέδρας ελπίζουν να καταφέρουν την ανατροπή. Κάτι που έχουμε δει ούτω λίγες φορές να συμβαίνει σε αγώνες κυπέλλου. Ένα υπέροχο γήπεδο όπου χαίρεσαι πραγματικά να βλέπεις ποδόσφαιρο. Σε περίπτωση που ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, το παιχνίδι έχει ήδη αρχίσει. Εδώ βλέπουμε πως τους σταμάτησαν εγκαίρα. Κάνει προβολή και θα πάρει την μπάλα. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Επιχειρεί μια βαθιά ψιλοκρεμαστή παλιά. Πάσαμε αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Ωραίο διώξιμο. Να δούμε αν θα βγάλουν και κάτι. Και είναι έτοιμος να σουτάρει. Μεγάλη ατυχία. Θα επιστρέψει την μπάλα προς τον άξονα. Πολύ φάουλ. Κέρδισε, θα λέγαμε δίκαια, εδώ ο παίκτης. Ο διαιτητής, όπως φαίνεται, θέλει να του κάνει παρατηρήσεις. Πιθανότητα να τον ηρεμήσει και να του επιστήσει την προσοχή. Ναι, θα το επιχειρήσει. Θα εκμεταλλευτεί κανείς αυτή την έξυπνη πάσα. Είμαστε πάλι στην απόλυτη ισορροπία των δύο μονομάχων. Έχουμε ισοπαλία στο συνολικό σκορ των δύο αγώνων. Με αυτό κάνουν ένα πολύ μεγάλο βήμα προς το όνειρο. Βλέπουμε πως το μοναδικό τέρμα του αγώνα ήταν και αυτό που έκανε τη διαφορά. 1-0 το σκορ. Στέλνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Σωστά απομακρύνει. Τώρα θα πρέπει κάποιος να βάλει την μπάλα κάτω. Και βγάζει την μπάλα προς τα άκρα. Τη στέλνει προς το κέντρο της άμυνας. Δεν βρήκε κανέναν η μπάλα από αυτή τη σέντρα. Δεν την προλαβαίνει. Την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Ο παίκτης έκανε μια καλή κούρσα, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Δοκιμάζει το βολέ. Φοβερό βολέ.
Θα πήγαινα να του ζητήσω τώρα αυτόγραφο. Απίστευτο! Πολύ σημαντικό αυτό το τέρμα. Πλέον έχουν πάρει κεφάλι στο συνολικό σκορ. Εδώ μας έκανε επίδειξη της τεχνικής του, καθώς συντόνισε υπέροχα το σώμα του και σκόραρε ένα πανέμορφο γκολ. Αυτό το τελείωμα είναι πράγματι άξιο θαυμασμού. Από τα πιο όμορφα γκολ που έχουμε δει τελευταία, με απευθεία. Έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Και γίνεται ξανά δικιά του. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Αυτή του η βαθιά παλιά δεν είχε τύχει. Νομίζω πως άλλο ήθελε να κάνει και άλλο έκανε. Αυτό το απολογητικό βλέμμα προς το συμπαίκτη του τα λέει όλα. Κάνει επίδειξη τεχνικής κατάρτισης εδώ. Εξαπολύει ένα σου. Λίγο ήθελε για να εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο τρόπο αυτό το κλέψιμο. Πολύ δυναμικά μπήκε εδώ. Η παράβαση υπέπεσε στην αντίληψη του διαιτητή και την καταλογίζει. Θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα εδώ από τον διαιτητή. Πολύ σωστά νομίζω. Εντάξει. Προσπαθεί να ανοίξει το παιχνίδι της ομάδας. Με δύναμη θα απομακρύνει τον κίνδυνο για την ομάδα. Σωστά θα διώξει ο αμυντικός. Αρμάν Τραωρέ. Θα σφυρίξει εδώ. Καταλογίζει φάουλ ο ρέφερι. Πλέον είναι υποστενή παρακολούθηση. Θα πρέπει να προσέχει διπλά. Μερικές φορές οι παίκτες ενεργούν βεβαιασμένα ή αψυχολόγητα στο παιχνίδι, σαν να μη σκέφτονται. Ακούγεται το σφύριγμα του διαιτητή. Είναι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Λοιπόν, τι μας έδειξε το πρώτο ημιχρόνο? Νομίζω, Χρήστο, πως τα δύο απανωτά γκολ έριξαν στο καναβάτσο τον αντίπαλο που έδειξε αρκετά τροτά σημεία. Μάλλον θα είναι αμήλικτη και στη συνέχεια, διευρύνοντας κι άλλο το σκορ. Ο ηλεκτρονικός πίνακας αναγράφει 2-0. Η δράση εδώ ξεκίνησε και πάλι. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Μεγάλη προσπάθεια. Αρμάν Τραωρέ. Την διώχνει μακριά. Ξεκίνησε καλά η επιθετική προσπάθεια, τελείωσε άρρωστα. Και βγάζει την μπάλα προς τα άκρα. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Προσπαθεί να ανοίξει το παιχνίδι της ομάδας. Η σέντρα έχει στόχο, το δεύτερο δοκάρι. Να κερδίζουν αμέσως την κατοχή. Προσπαθεί να ανοίξει το παιχνίδι της ομάδας του. Τώρα μια σέντρα προς την περιοχή.
κοιτάξει ο διαιτητής. Προφανώς είναι φάουλ. Θα μπορούσε να έχει πρόβλημα εδώ. Ο διαιτητής του κάνει παρατηρήσεις. Νομίζω ότι χρειάζεται να είναι πιο προσεκτικός με τα τάκλινγκ του. Φάουλ σε όχι και τόσο ευνοϊκή θέση. Σωστά απομακρύνει. Τώρα θα πρέπει κάποιος να βάλει την μπάλα κάτω. Είναι καθαρό εδώ το παιχνίδι. Και απομακρύνει την μπάλα. Προφανώς δεν θέλει να ρισκάει. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Γιώχνου και επανέρχεται η ηρεμία στην άμυνα. Θα μπορούσε να δυσκολέψει πολύ περισσότερο τον τερματοφύλακα. Κινείται απειλητικά προς την εστία. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Βάζει δύναμη ο τερματοφύλακας και στέλνει μακριά την μπάλα. Η ομάδα έχει ακόμα αλλαγές. Σουτάρει προς το τέρμα. Νομίζω ούτε και ο ίδιος ο goalkeeper δεν ήταν σίγουρος ότι θα κρατήσει απαραβίαστη την εστία του εδώ. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Ο βοηθός δεν σήκωσε τη σημαία του. Η μπάλα περνάει τη γραμμή και είναι πλάγι. Όπως μπορώ να διακρίνω, εκεί κοντά στην πλάγια γραμμή, μια αλλαγή είναι στα σκαριά. Από ό,τι φαίνεται δεν έμεινε ικανοποιημένος από την πρώτη αλλαγή. Και γι' αυτό έκανε άλλη μια διορθωτική κίνηση. Γεμίσει προς τον άξονα. Κλέβει την μπάλα. Και βγάζει την μπάλα προς τα άκρα. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Και συνεχίζει τη μεγάλη του προσπάθεια. Βγάζει την παλιά. Επιχειρεί το σουτ. Φοβερό γκολ. Με αυτό ανακτούν και πάλι το προβάδισμα στο συνολικό σκορ. Με μεγάλη μαεστρία εκμεταλλεύτηκε τη φάση και σκόραρε. Σίγουρα τους βοήθησε και η τύχη εδώ, γιατί η μπάλα εξουστρακίστηκε σε ένα σώμα και τους στρώθηκε στο πιάτο. Μπράβο στο προπονητή που πίστεψε στον παίχτη του και αυτός του το ανταπέδωσε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Άλλοι κλωτσάνε για ώρες την μπάλα χωρίς αποτέλεσμα και αυτός με το που μπήκε μέσα βρήκε δίχτυα. Και πλέον έχουν εξαντλήσει όλες τις διαθέσιμες αλλαγές. Πολύ καλή σκέψη από τον coach, γιατί η ομάδα του τώρα χρειάζεται μια ένεση στο δημιουργικό κομμάτι. Πλέον βρίσκεται σε αρκετά δύσκολη θέση, παρότι εξακολουθεί να προηγείται στο σημερινό παιχνίδι. Από τη στιγμή που είσαι πίσω στο σκορ, δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει να κάνεις συντηρητική τακτική. Θα πρέπει να ρισκάρουν, δεν γίνεται αλλιώς. Εδώ θα επιχειρήσει τη μακρινή παλιά ο goalkeeper. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Γεμίζει προς τα μέσα. Καλό διώξιμο.
Η άμυνα δείχνει να τα πηγαίνει λίγο καλύτερα τώρα. Αρμάν Τραωρέ. Μάλλον ήρθε η ώρα να ενισχύσουν την επίθεσή τους και να επιδιώξουν την ισοφάριση. Οι αμυντικοί θα πρέπει να προωθούνται πιο πολύ και ας ρισκάρουν. Και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτή η πάσα. Και η μπάλα τώρα παίζεται από τα αριστερά. Ο χρόνος τελειώνει. Πρέπει να πάνε πιο μπροστά. Χρειάζεται μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, θα έλεγα, και οξυδέρκεια σε τέτοιες περιπτώσεις. Διάβασε άριστα την κατάσταση και κατάφερε να κόψει. Λίγο πριν ο αντίπαλος απειλήσει το τέρμα του. Και πίσω στον άξονα η μπάλα. Και προσπαθεί να σουτάρει. Όμορφες πάσες. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Θα καταφέρει. Την κέρδισαν φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο μπορεί και να αποδειχθεί ότι είναι το τελευταίο σε αυτό το παιχνίδι. Φοβερή επέμβαση. Λέει όχι σε αυτό το χτύπημα. Πολύ ωραία επέμβαση. Ήταν σε ετοιμότητα και κατάλαβε ακριβώς την πορεία της μπάλας. Του αξίζουν συγχαρητήρια. Καμία πλευρά δεν καταφέρνει να πάρει την μπάλα. Τη στέλνει μακριά. Δυστυχώς για αυτούς.